που θα έλεγα, όπως λέει ο λαός, πρέπει 10 φορές να μετράς και μία να κόβεις. Με αυτή την έννοια, αφού ολοκληρώθηκαν οι χθεσινές διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ ενθαρρυντικές και πολύ σημαντικές, η τελική υπογραφή από την πλευρά του Μηχανισμού Στήριξης, του ESM, και η έναρξη αποδέσμευσης και εκταμίευσης άμεσα της χρηματοδότησης προς τη χώρα μας της πρώτης δόσης, 26 δισεκατομμύρια, υποδόσεις των 13 δισεκατομμύριων και 3,5 περίπου δισεκατομμύρια άμεσα για τις ανάγκες αφενός με τις δανειακές της χώρας μας και αφετέρου για την πραγματική οικονομία, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία που ήταν προϋπόθεση για να μπορείς, θα έλεγα, σοβαρά και με στοιχεία και πατώντας στέρεα στο έδαφος να προχωρήσει παρακάτω, τις αμέσως επόμενες, στην ουσία ώρες, μέρες, θα δρομολογηθούν. Ναι, κοιτάξτε, πολλές ώρες κάνουν και μέρες. Αλλά σίγουρα λίγες μέρες, πολύ λίγες μέρες, τίθενται μπροστά οι διαδικασίες οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα μη ολοκληρωμένης πολιτικής σταθερότητας, θα έλεγα στη τελευταία ανάλυση μη πολιτικής σταθερότητας που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των ειδικών συνθήκων, θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βασικό στοιχείο, μια και μιλήσατε και για την πιθανότητα εκλογών, βασικό στοιχείο στο δικό μας προγραμματισμό, και νομίζω είναι λογικό αυτό που πρέπει να συμφωνούμε όλοι, είναι να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η παραπέρα πορεία στην κατεύθυνση των συνομολογηθέντων και με τους δανειστάς, και ιδιαίτερη να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην προοπτική, την άμεση προοπτική μετά την πρώτη αξιολόγηση της έναρξης, της συζητήσεως για την αναδιάρθρωση του χρέους, το οποίο συνιστά, πρέπει να το πούμε για να καταλαβαίνουμε όλοι και ο κόσμος και εμείς να το συνειδητοποιούμε, ότι η αντιμετώπιση του χρέους, η ελάφρυνση, είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα το τελευταίο 48ωρο προσχώρησε και η κυρία Μέρκελ στο ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους, είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα να φυσιολογικοποιήσει την οικονομική της ζωή. Επειδή Βουλής, και επειδή το σενάριο των θερινών, όσο και αν λέμε ότι απομακρύνεται, κάποιοι συνεχίζουν να το επαναλαμβάνουν. Έχετε καμία τέτοια πληροφόρηση? Όχι, καμία πληροφόρηση, και πρέπει επίσης να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά υπήρξαν πολλές πληροφορίες, διαρροές κλπ. Ίσως και από τη μεριά, χωρίς να φταίνει σε καμιά περίπτωση σε αυτό το ζήτημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναζητούνται ειδήσεις και η οποιαδήποτε δήλωση ή υπαινιγμός. Δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας για τα θερινά. Το είπα μόνος μου. Είπα ότι δεν υπάρχει καμία. Όταν υπάρχει ευθύνη, ξέρετε. Δηλαδή δεν πάθαμε μια ομαδική παράκληση. Ούτε να πω τα καλά λόγια, ούτε να πω τις κριτικές προς Θεού. Αλλά μένουμε σε αυτά που είπα. Άραστε. Και πιστεύω ότι η εξελίξη στο επίπεδο των τακτικών κινήσεων, των κινήσεων στην κατεύθυνση που είπα και προηγούμενα, χωρίς να διακινδυνεύσουμε καθόλου αυτά που συνομολογήσαμε, και πρώτα απ' όλα την υπόθεση της συζήτησης για την αναδιάρθρωση του χρέους, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο παραπέρα. Άραστε. Και φυσιολογικοποίηση της οικονομικής ζωής. Είναι πιθανό, μαθαίνουμε, ακούμε, να δούμε κινήσεις και από την πλευρά των στελεχών της αριστερής πλατφόρμας. Χθες είδαμε μια σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Γεροβασίλη. Ευθέως τους επιρρύπτει την ευθύνη για το ότι θα πέσει η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς με τις δικές τους ψήφους. Συντάσσεστε με την άποψη καταρχήν της κυρίας Γεροβασίλη, ότι είναι, ευθέως, ας το πούμε έτσι, επιθετικές πια οι κινήσεις τους εναντίον της κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ? Οι καταστάσεις που έχουν υπάρξει στο κόμμα το δικό μας, στο ζήτημα που αναφέρεστε, δεν είναι ούτε ευχάριστες. Αλλά προσπαθούμε να τις κρατήσουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει γενικότερα τον κόσμο, έμεσα τον ενδιαφέρει, να μην τον ζαλίζουμε κιόλας τον κόσμο αυτά τα ζητήματα. Προς Θεού, είπα. Όχι, δεν τα υποτιμώ. Απλώς λέω τα βάζω στις πραγματικές τους διαστάσεις. Γι' αυτό και τις προηγούμενες μέρες είχα πει με ένταση, και έχουμε πει με ένταση, και είχα πει με ένταση, το βασικό ήταν να υπάρξει συμφωνία, να υπογραφεί η συμφωνία, να περάσει από τη Βουλή, να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον Μηχανισμό Στήριξης των ESM, να προχωρήσουμε στην εκταμίευση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων που θα δώσουν και μια όθηση στην πραγματική οικονομία. Αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχουν και αυτά τα οποία νομίζω θα αντιμετωπιστούν άμεσα και στέλνει. Σαν να τα προσπερνάτε, κύριε Μπαλάφα. Τώρα από ένα καλό φίλο και βουλευτή σας ακόμα, που λέει ότι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για 13. Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω, ομολογώ. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει ένας λόγω και των καταστάσεων, μιας
μια σπουδή, θα έλεγα, ποιος θα το πει πρώτος. Από όπου και να προέρχεται αυτό, εγώ είναι έξω από τη δική μου λογική. Και ας μένουμε δεν στο σταθερό έδαφος. Δεν άκουσα την άποψή σας αυτό που ρώτησα, κύριε Μπαλάτα. Των διευκρινισμένων καταστάσεων. Δεν πήρα απάντηση. Σας ρώτησα αν θεωρείτε ότι οι κινήσεις αυτές είναι ευθέως επιθετικές. Αντικειμενικά είναι. Αντικειμενικά είναι. Δηλαδή υπάρχει μια κριτική από ένα τμήμα στελεχών μας και βουλευτών μας, οι οποίοι κάνουν μια σκληρή κριτική για την πολιτική της κυβέρνησης στο διάστημα αυτό. Θεωρούν δηλαδή ότι θα ήταν προτιμότερο να πάμε σε μια, πώς το λένε, ας πούμε, συμφωνημένη με τους δανειστές έξοδο από το ευρώ και να περάσουμε στη δραχμή, πράγμα το οποίο θα σημαίνει κατά τη γνώμη μας και μνημόνιο και δραχμή, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε, η κυβέρνηση. Άτακτη δεν το λέει κανένας. Άτακτη δεν το λέει κανένας. Άτακτη δεν τη λέει κανένας. Η άτακτη ήταν ο κίνδυνος που εμείς νομίζω αποσοβήσαμε με την δύσκολη, πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά και αναγκαστική απόφαση που πήραμε στις 13 Ιουλίου. Το οποίο πήραμε και το οποίο και το τίμημα το οποίο αναφέρεστε. Αντικειμενικά λοιπόν είναι επιθετική, πολιτικά επιθετική εννοώ αυτή η ενέργεια, διότι υπάρχει μια σοβαρότατη μείζον διάσταση απόψεων, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον λοιπόν, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρξει μια τέτοιου είδους συνύπαρξη. Ρίξατε μια βόμβα χθες και η βόμβα έχει να κάνει με την συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Μετώπου, δηλαδή όλα αυτά τα κόμματα που ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα, να συγκροτηθούν υπό ένα ενιαίο.